Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ακόμη εκπομπή «Δικοί μας άνθρωποι» εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση, κάθε Τρίτη βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και απόψε είναι ιδιαιτέρως μεγάλη χαρά, αλλά κυρίως η τιμή, καθώς ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή την εκπομπή και ο απόψινός μας καλεσμένος έχει άμεση σχέση, άμεση συνάφεια με αυτό ακριβώς εδώ. Αυτό ακριβώς εδώ, το Λεύκωμα, το βιβλίο, μια πολύ σημαντική δουλειά, το Αλεξανδρούπολη 1870-2020 σαν παραμύθι. Οπότε οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε ήδη καταλάβει πως ο απόψινός καλεσμένος είναι ένας πολύ αγαπητός συμπολίτης, ο κύριος Θεόδωρος Ορδουμποζάνης. Αν θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω ακόμη και ιστορικό, μελετητή, οπωσδήποτε και συγγραφέα της τοπικής ιστορίας και της ελαογραφίας των γεγονότων που συνετέλεσαν στην ίδρυση της πόλης μας μέχρι και σήμερα, κύριε Ορδουμποζάνη, έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σε αδρές γραμμές αυτό που θα συζητήσουμε απόψε. Αλλά κυρίως σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι και λίγο συγκινημένος, γιατί είχα μια κόρη περίπου στις άκεσάς και την έχασα και έτσι με χαρά ήρθα όταν μου καλέσατε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για το τελευταίο μου βιβλίο. Να σας απαντήσω για αυτό που είπατε, ιστορικός. Ακριβώς. Δεν είμαι. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας? Εραστής της ιστορίας αυτής της πόλης. Αυτής της πόλης που από ενός έτους περίπου, θα ήσουν και στην αγκαλιά της μάνας μου, το 1945 αρχές, τέλος 1944, έζησα σε αυτή την πόλη, μεγάλωσα σε αυτή την πόλη, δεν την εγκατέλειψα ποτέ αυτή την πόλη, ακόμη και όταν σπούδαζα από γενεργό μου, ακόμη αρνήθηκα σπουδές στο εξωτερικό που μου προσφέραν υποτροφίες. Αγάπησα αυτή την πόλη γιατί μεγάλωσα μέσα στην αγορά. Ό,τι έχω μαζέψει και ό,τι γράφω κτλ. Είναι μνήμες μέσα από την αγορά. Θέλω να ξεκινήσουμε την απόψινή μας συζήτηση από αυτό που εμένα προσωπικά μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πιάνοντας στα χέρια μου το τέταρτο σας βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο διαφέρει φυσικά από τα προηγούμενα, ένα βιβλίο το οποίο όμως ξεφεύγει και από τα όρια της στενής έννοιας του βιβλίου. Γιατί εδώ βλέπουμε μία πάρα πολύ όμορφη καταρχάς έκδοση, η οποία συμπεριλαμβάνει μέσα κομμάτια της ιστορίας τα οποία ενώνονται και φτάνουν μέχρι το σήμερα από την ίδρυση της πόλης μας, συνοδευόμενα με πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, τις οποίες εσείς συλλέξατε, συγκεντρώσατε και παραθέτετε μέσα σε αυτό εδώ το πόνημα. Και θέλω να μας πείτε, πραγματικά, πόσο εύκολη ήταν αυτή η διαδρομή? Καταρχήν, έχω το υλικό, το έχω από χρόνια μάζεψα και θα σας πω μετά πώς το μάζεψα. Ήταν η καραντίνα, καθόμουν μέσα. Ήταν η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απελευθέρωση και των 150 από την ίδρυσή της. Η ημέρα την οποία αποφασίστηκε να καταλήξει εδώ ο σιδηρόδρομος ήταν 30 Ιουνίου 1870. Άρα λοιπόν ήθελα να κάνω ένα δώρο στην πόλη μου για τα 150 της χρόνια. Και σκέφτηκε να της αφαιρέσω 150 γεγονότα αυτής της πόλης, ανά δεκαετία, χωρίς να βάλω στρατιωτικά μέσα, οτιδήποτε αφορά την πόλη. Δημοτικά, εκκλησιαστικά, καθημερινά, κοινωνικά, απλά, τα οποία να δείξουν τη ροή αυτής της πόλης. Πώς ξεκίνησε από το τίποτα, από μια απόφαση ότι εδώ θα καταλήξει ο σιδηρόδρομος και ποια είναι σήμερα αυτή η μεγαλούπολη. Αυτή ήταν η ιδέα. Είχα το υλικό, έχω εκατοντάδες, αν είπα χιλιάδες φωτογραφίες, ταξινομημένες κατά κομμάτι κτλ. Και άρχισα να διαλέγω. Το πρόβλημα όμως ήταν το μεγάλο πρόβλημα, όταν από 500 γεγονότα έπρεπε να διαλέξω τα 150. Και ήθελα να διαλέξω και απλά γεγονότα, καθημερινά, τα οποία όμως σηματοδοτούν την κουλτούρα αυτής της πόλης. Να πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, μεταξύ των σωματείων των οποίων έχουν προβληθεί και έχουν δουλέψει στην πόλη είναι οι πρόσκοποι. Σωστά. Λοιπόν, τι να βάλω τους πρόσκοποι? Θυμήθηκα, γιατί ήμουν μικρός, το 1954 που έγινε η παραλαβή των πρώτων λεύων βάρκων και έγινε μεγάλη τελετή, ονοματοδοσία κτλ. Το θεώρησα γεγονός που πρέπει να μπει. Λοιπόν, πέραν τις δημοτικές αρχές, τους δημάρχους αυτούς κτλ. Το πρώτο αλλά δημοτικό συμβούλιο έγινε. Ναι, έψαχνα να βρω πολλά γεγονότα και διάφορα. Σωστά. Ώστε ο αναγνώστης να πάρει μια ματιά να δει
κατόπιν τα γεγονότα που έχουν μέσα την ιστορία αυτής της πόλης. Μα αυτό δεν είναι και στην ουσία η ιστορία μιας πόλης. Όλα αυτά τα ίσως, αν θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και ασήμαντα γεγονότα, μου επιτραπεί η έκφραση, που όμως το ένα διαδοχικά με το άλλο συνθέτουν και αυτό το κάδρο. Δεν είναι μόνο οι μάχες, όπως είπατε, ή τα πολύ μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Δεν έβαλα αυτά τα γεγονότα. Απέφυγα να τα βάλω, γιατί αυτά ασχολείται η μεγάλη ιστορία, η ιστορική. Εγώ ιστορικός δεν είμαι. Εγώ ήμουν εραστής της πόλης αυτής. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη. Έψαξα και βρήκα πώς ανοίχτηκε η παραλιακή λεωφόρος από το Εγνατία εκεί πέρα. Το θεώρησα ότι ανήκει στην πόλη. Πώς, δηλαδή, κάποια γεγονότα τα οποία ο αναγνώστης που δεν τα έζησε θα δει πώς έγινε εκείνη η παραλιακή λεωφόρο, την οποία σήμερα τη λέμε, που δεν υπήρχε καν. Λοιπόν, και πώς ήταν μια αφορμή. Ο αναγνώστης θα δει πώς οι δήμαρχοι στους μεταξύ τους αγωνιστές. Τι διαφορές είχαν, μαλώναμε τα κομματικά και αυτά, ή απλώς είχα μια αντιπαράθεση για το καλό της πόλης. Και όλα αυτά τα γεγονότα ήθελα να τα περάσω έτσι. Λοιπόν, απέφυγα εντελώς να μιλήσω για στρατιωτικά και αυτά. Οι ανώτατοι, ας πούμε, σε αξιών ήταν οι δεσποτάδες και οι δήμαρχοι. Φωστά. Από εκεί και πέρα ο λαός. Κύριε Ρουδουμποζάνη, αναφέρατε την 30η Ιουνίου του 1870, ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για την πόλη μας, για το ΔΔΑΓΑΤΣ. Όπως τότε ονομάστηκε, το αναφέρεται και στην εισαγωγή του βιβλίου, ως την πρώτη απόφαση που πάρθηκε για να γίνει ο σιδηρόδρομος. Έτσι. Και θέλω να μας πάτε, βασικά να σας πω κάτι, θέλω να μας πάτε πριν από εκεί, πριν λοιπόν, από αυτή την ημερομηνία και να μας πείτε τι υπήρχε εδώ. Εδώ ακριβώς είναι αυτό το οποίο το έχω ψάξει πολύ και είμαι σίγουρος και διαφωνώ με πολλούς συμπολίτες που λένε άλλα. Έρημος το πριν την άφιξη του σιδηροδρόμου, ήταν η περιοχή, το λέει, το 1875 το Γενάρη, δηλαδή καταλαβαίνετε πολύ σύντομα, ο τότε πρόξενός μας στην Αδριανούπολη, αναφερόμενος στο Υπουργείο Εξωτερικών, έρημος το πριν την άφιξη του σιδηροδρόμου. Άρα λοιπόν ήταν ένα παρθένο δάσος με δρύς, κάποιοι λένε, δεν το αφιβάλλω, ότι τα ξυλοκόπη είχαν οι Οθωμανοί, είχαν εδώ οι μπέδες και μαζεύαν ξύλα κτλ. Έχω ακούσει όμως από πολύ παλιούς, από ηλικιωμένους Σαρακατσανέους, γιατί ο πατέρας μου ήταν Ακροπόλης και από μικρός είχα σχέση με αυτούς, που λέγανε ότι τα τσελιγκάτα τους δεν κατεβαίναν ποτέ εδώ πέρα να ξεχειμωνιάσουν, γιατί ήταν πυκνό δάσος με άγρια ζώα κτλ. Με δρύς. Και πηγαίναν προς τον κάμπο της Κομωτινής και της Ξάνθης στην Γεννησαία. Λοιπόν, περνούσαν από πάνω. Επίσης, αν δείτε και η Εγνατία από πάνω, η παλιά Εγνατία περνάει. Και από τη μάκρη, μετά με την αρχαιότητα, έχουμε το μόνο οικισμό, το πρώτο οικισμό έχουμε Τραγιανούπολη. Οι αρχαίοι οικισμοί εδώ πέρα έχουν καταστραφεί, που σημαίνει ότι πράγματι υπήρχε ερημία εδώ από τα δέντρα που είχαν αφήσει κτλ. Άρα, όταν πήγαινε απόφαση ο Σουλτάνος να εξυγχρονίσει το αυτοκρατορία του, να κάνει το σιδηροδρόμο, γιατί είχε πάει στη Γαλλία και είχε εντυπωσιαστεί, να ενώσει το Παρίσι με την Κωνσταντινούπολη, αλλά και από κάτω από τη Θράκη, να μετακινεί γλίγορα στρατεύματα, γιατί αρχίσαν να ανακατατάξεις, ξεσηκωνόταν η λέει. Λοιπόν, αποφάσισε να συνδέσει την Αδριανούπολη με το Θρακικό πέλαγος για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και για την. Άρα έπρεπε να υπάρχει ένα λιμάνι, ένα επίνιο. Και αποφασίσαν στην αρχή, ανέθεση, έχω αναφέρω και ποιοι είναι οι μελετητές κτλ. Μιλήσαν για την Ένω. Mm-hmm. Αναθέσανε σε ένα νεαρό, τον αναφέρω μέσα εκεί πέρα, τον έχω μελετητή Γάλλο, ο οποίος ήρθε επί τόπου και διαπίστωσε ότι η μεν Ένος. Λόγω του ποταμού, τα δυο λιμανάκια τα φερτά το κλείναν, αλλά το βασικότερο ήταν ο Σουλτάνος ήθελε να ενώσει το λιμάνι αυτό με τη Θεσσαλονίκη και το μοναστήρι, πώς θα περνούσαν το Δέλτα. Πώς θα περνούσαν τον Έλληνα. Και ήρθε από εδώ και πρότεινε να γίνει εδώ, αυτό το σημείο, το οποίο ήταν αλίμενος, δεν είχε τίποτα ανοιχτό πέλογος, να γίνει εδώ η κατάληψη του σιδηροδρόμου και το λιμάνι. Και πράγματι, 30 Ιουνίου 1870, αποφασίστηκε, υπογράφει με τον Βαρόνο Χίρτς τον εργολάβο, ανέλαβε να γίνει εδώ πέρα. Το 1871 το καλοκαίρι αρχίζει η κατασκευή του σιδηροδρόμου και από την Αδριανούπολη και από το ΔΔΑΓΑΤΣ με κυρίως Αρμενέους εργάτες και τεχνίτες και ντόπιους, αλλά κυρίως αυτούς είχαν φέρει. Λοιπόν, και το καλοκαίρι του 1872 φτάνει πλέον πρώτη φορά το τρένο. Γι' αυτό, αν δείτε στην αρχή, λέω ότι ο Μουτζούρης κατέβηκε, ενθουσιάστηκε από το γαλάζιο της Τάλας στην Νεράιδα, παντρευτήκανε και το παιδί του στέλνει η Αλεξανδρούπολη.
Αν θα ξεκινούσε έτσι ένα παραμύθι, όπως χαρακτηριστικά λέτε. Γι' αυτό του λέω, σαν παραμύθι, κάπως έτσι. Και είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία, πράγματι. Επομένως, τότε ξεκινάνε όλα, έτσι, τότε για την πόλη μας. Και μετά, τι ακολουθεί. Άρα, ξεκινάμε, έτσι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αρχίζει σιγά-σιγά. Όχι, δεν έχουμε, έχουμε μεγάλα απότομε ανακατατάξεις. Α, έχουμε απότομες ανακατατάξεις. Λοιπόν, οι νήτες αρχίζουν και δημοσιεύουν διαμαρτυρίες. Το γράφω μέσα, ότι το δεν έχει το λιμάνι, δεν έχει το ένα, δεν έχει το χιλιάδια πράγματα. Από την άλλη πλευρά, θα σας το διαβάσω, έχουμε το Γενάρη του 1875, δηλαδή 2 χρόνια μετά την έναρξη, λέει τι ποσότητες, 20 εκατομμύρια τόνοι και τα χιλιάδες τόνοι και τα λοιπά έχουν μετακινηθεί από εδώ. Έχει αυξηθεί η κίνηση. Και να σκεφτείτε, δεν υπήρχε λιμάνι, τα φορτώνανε στις μαούνες και τα πηγαίνανε μέσα. Που σημαίνει ότι αυξήθηκε τεράστια η εμπορική κίνηση, γιατί όλη η ενδοχώρα έφερνε. Επίσης, με τη δημιουργία του σιδηροδρόμου, κάτι που το είπα τις πράγματα στο Σοφί με το βιβλίο του σιδηροδρόμου, αρχίζουν πλέον τα κρασά της. Οι Γάλλοι είχαν καταστραφεί οι Αμπελώνες και πάνε στο Σοφί και κάνουν κρασά και τα μεταφέρουν με το σιδηρόδρομο. Αρχίζουν, έρχονται πλέον οι έμποροι τα μεταξωτά, δηλαδή παίρνει μια άλλη ανάπτυξη υπεροχή. Και η Θράκη ήταν γεμάτη, το Βολώνας. Και είχε πολύ εμπόρευμα. Από την αρχή δηλαδή είχε μεγάλη κίνηση. Μιλάμε για ένα κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου της τότε εποχής, εν πάση περιπτώσει, με μια τεράστια αλλαγή από χρόνο σε χρόνο, έτσι. Και μάλιστα υπήρξε το εξής, ότι εδώ ήταν ο Οθωμανικό κράτος. Ακριβώς, ναι. Και έχουμε έγγραφα στη δεκαετία του 70, που ζητάνε οι πρώτοι Έλληνες υπήκοοι, όχι οι Οθωμανοί Έλληνες, αλλά Έλληνες υπήκοοι, να έρθει προξενείο. Αρχίζουν πλέον πρώτοι οι Αυστριακοί κάνανε προξενείο, αρχίζαν μετά τα καράβια ερχόταν πηγαίνα, χρειαζόταν ναυτικά γραφεία, χρειαζόταν τράπεζες, χρειαζόταν προξενία και φτάσαμε στο σημείο πριν μπει ο επόμενος αιώνας να έχουμε 8-9 προξενία. Προξενικά γραφεία κτλ. Δηλαδή ήταν ραγδαία η ανάπτυξη. Πώς εξελίσσεται από τότε και έπειτα η Αλεξανδρούπολη στο πέρασμα της ιστορίας? Γιατί έχουμε πολλές μεταβολές. Καταρχήν το λέω και στην εισαγωγή μου, ήταν η ανάπτυξη ήταν ραγδαία και μέχρι το 12. Από εκεί πλέον αλλάζουν όλα τα πράγματα στα Βαλκάνια. Και θεωρώ μάλιστα ότι ήταν ένα προήμιο της παγκοσμιοποίησης. Όταν έχω 8-9 προξενία εδώ, όταν έχουμε τόσους λαούς, έχουμε Φραγκολεβαντίνους, Αρμενέους, Εβραίους, Χριστιανούς, Μαθανούς, Βούλγαρους κτλ. Καταλαβαίνετε, είναι ένα. Λοιπόν, πολύ πολιτισμικό το κάδρο. Έρχονται όμως οι ανακατατάξεις που γίνανε στα Βαλκάνια, που ανάψαν οι φωτιές. Έρχονται οι Βούλγαροι, λοιπόν, στη συνέχεια. Αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, αρχίζουν οι σπαραγμοί και όλο το όνειρο που έγινε, όλο το όνειρο που είχαν αυτοί που κάνουν αυτό το λιμάνι εδώ, να συνδέσουν αυτοί με το Δούναβι και πιο πάνω ακόμη, σταματήσανε μέχρι το 20 που απελευθερώθηκε η πόλη. Αλλά ξέρετε, μετά αρχίσαν πάλι τα εσωτερικά, καταστραμμένοι 8 χρόνια πόλεμοι, καταστραμμένοι κτλ. Και δεν προλάβανε να ανασάνουν αυτή η πόλη. Οι πρόσφυγες, χιλιάδες πρόσφυγες ήρθαν εδώ πέρα να τους ενσωματώσει. Λοιπόν, και στη συνέχεια ήρθε η γερμανική κατοχή, πάλι άλλη βουλγαρική κατοχή και μέχρι το 50, ουσιαστικά 49-50 άρχισε ξανά από την αρχή η πόλη να προσπαθεί να ξανασηκωθεί για να φτάσει σήμερα αυτό το πράγμα. Άρα υπήρξε μια περίοδος παρακμής από την ίδρυσή της και έπειτα με όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα και τις ανακατατάξεις που υπήρχαν. Και από το 50 μας λέτε και μετά αρχίζει σιγά σιγά το λιμάνι. Ενώ είχε ξεκινήσει το 36-37 το λιμάνι, σταμάτησε γιατί κάναν τα οχυρά που τα λεφτά πήγαν εκεί πέρα. Ήρθε το σχέδιο Μάρσαλ, αρχίζει το λιμάνι σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Λοιπόν, η πόλη άρχισε να ξαναπαίνει τη μορφή της, το εμπόριο άρχισε να ξαναπτύσσει. Λοιπόν, οι πρόσφυγες, γιατί είχαμε πολλές προσφυγές. Και στην πρώτη βουλγαρική κατοχή και στη δεύτερη, πολλοί κόσμοι έφυγαν γιατί ήταν σκληρά τα πράγματα. Αρχίσαν να γυρίζουν, να ξαναχτίζουν τα σπίτια τους, να ξανανοίγουν τις δουλειές τους και σιγά σιγά να πάρει αυτή τη μορφή. Όλο αυτό το διάστημα μας εξηγήσατε μέσα σε άκρες ούτως ή άλλως ότι υπήρχαν πολλοί πληθυσμοί οι οποίοι έμεναν σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Αλεξανδρούπολη. Να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο και να δούμε τι κόσμος πέρασε από λοιπόν, εδώ. Είπαμε, η πρώτη κάτοικη για μένα είναι η επίσημη κάτοικη, είναι οι Αρμενέοι, οι οποίοι ήρθαν σαν εργάτες, το τεχνικό προσωπικό.
Επίσης, κατασκευαστές ήταν οι Φραγκολεβαντίνοι, αυτοί που λέγαμε, οι Αυστριακοί, οι Γάλλοι κτλ. Υπήρχαν εδώ οι ντόπιοι Οθωμανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Οι Βούλγαροι πάντοτε διεκδικούσαν να βγουν στο Αιγαίο, αρχίσαν να έρχονται και αυτοί κτλ. Τώρα, με την άφηξη, με την εμπορική ανάπτυξη, αρχίσαν να έρχονται από Μυτιλινή, από την Κεφαλονίτες, από παντού, όσοι ναυτικοί κτλ. Οι σαν υπάλληλοι, σαν τεχνίτες, οι πυρότες για φούρνους κτλ. Καταλαβαίνετε, αρχίζει μετά και γίνεται ένα καινούργιο μέρος, ανεβαίνει η δουλειά, χτίζουν, κάνουν κτλ. Λοιπόν, και αρχίζουν πλέον και αναπτύσσουν. Άρα, γίνεται μια πολυπολιτισμική πολιτιούλα. Κάθε κοινότητα έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά της, τα είδη και έθιμα κτλ. Οι Καθολικοί χτίζουν το 1875 την Εκκλησία, οι Καθολικοί, οι Ερμενέοι. Στη συνέχεια κάνουν και οι Χριστιανοί τον πρώτο Αγίο Νικόλαο, ένα μικρό εκκλησάκι. Μετά έγινε μεγάλο, το 1901 λειτουργήσε ο Άγιος Νικόλαος ο σημερινός. Οι Καθολικοί τα ίδια. Οι Οθωμανοί έχουν δύο τζαμιά. Αργότερα κάνουν και οι Εβραίοι έχουν τη συναγωγή τους. Οι Βούλγαροι έχω βρει ότι το 1892 χτίσανε τον Άγιο Ελευθέριο, που το λέγανε του Μεθοδίου και Κυρίλου, και εμείς πιστεύω που γκρεμίστηκε και έγινε μετά ο καινούργιος Άγιος Ελευθέριος. Δηλαδή κάθε κοινότητα έχει τα σχολιά της, τις εκκλησίες της, τα ήθη και έθιμά της. Λέγανε για τους χορούς, ερχόταν οι Φραγκολεβαντίνοι με ορχήστρες κτλ. Και η πιάνα, οι δικοί μας είχαν τους μπάλους κτλ. Δηλαδή ήταν μια πολυπολιτισμική πολιτιούλα, στην οποία κάθε κοινότητα είχε όλα τα δικά της πολιτιστικά στοιχεία και εθνολογικά, αλλά ζούσε αρμονικά, διαπλεκόντουσε δίπλα στην άλλη. Ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν έχουμε κανένα πόλεμο, καμία τίποτα. Από το 1870 μέχρι που ήρθαν οι Βούλγαροι του 12, είχαμε μεν τους Βουλγάρους που είχαν κάνει μια δίσδυση με τις εκκλησιαστικές οργανώσεις που είχαν αποσπαστεί αυτοί από την Ορθοδοξία, αλλά επισήμως πολέμους δεν είχαμε. Πότε ξεκινάει να σταθεροποιείται η πορεία της πόλης? Καταρχήν, μέχρι το 1912 ήταν ανωδική. Στις αρχές του αιώνα, το 1900, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τη μετατρέπει σε Σαντζάκι, πρωτεύουσα δηλαδή, και αρχίζει και χτίζει κτίρια, διοικήσεις, στρατώνες. Άρα λοιπόν έχουμε, μέχρι το 12 έχουμε ανάπτυξη. Mm-hmm. Το 12 σταματάνε όλα. Γιατί πλέον ήρθαν οι Βούλγαροι. Προσπαθούν αυτοί να πάρουν την περιοχή την ευρύτερη. Λοιπόν, έχουμε προσφυγές. Διώξεις Οθωμανών, σφαγές κτλ. Κάπου αναφέρω ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, το 1920 απελευθερώνεται. Αλλά δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα και αρχίζουν οι πρόσφυγες. Χιλιάδες. Mm-hmm. Για τους πρόσφυγες ασχολούμαι στο καινούργιο βιβλίο που έχω ετοιμάσει. Είναι διήγημα, ιστορικό μυθιστόρημα είναι. Θα φτάσουμε και εκεί με μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε. Η ιστορία της Θράκης, όχι μόνο της Θράκης, δεν την ξέρουμε. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Λίγοι ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία. Κύριε Ρουδβοζάν, λοιπόν, θέτετε τώρα ένα θέμα το οποίο πάντοτε μου αρέσει να ρωτώ στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά και έχουν ενδιαφέροντα τέτοια φύσεως και ιδιαιτέρως έχουν ζήσει και κάποια γεγονότα στην πόλη και όχι μόνο. Πόσο γνωρίζουμε τα γεγονότα, αλλά μπορεί μέρος της απάντησής σας να είναι πάρετε, διαβάστε το βιβλίο και μάθετε. Ένα απλό πράγμα. Ναι. Η Αγία Λαύρα, που τη σηκώθηκε. Αμφισβητείτε σήμερα αν έγινε εκεί την ημέρα ή στην Καλαμάτα κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει όμως καταγεγραμμένο επίσημο ότι το 1907, 23 Σεπτεμβρίου, στη Μονή Κωνσταντίνου και Ελένη στο Ορτάκιο, είναι δίπλα στα Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα στο Ιβαϊλούρας, έγινε η επίσημη ορκομοσία των Θρακών αγωνιστών με τρεις δεσποτάδες. Τον Όρκο μάλιστα τον ανέγνωσε ο Μητροπολίτης Αδριανούπολης. Αυτό το γεγονός που είναι πραγματικό, το αναφέρει κανένας. Το ότι δεν μπόρεσε, όταν γινόταν ο Μακεδονικός αγώνας, υπήρχε αντίστοιχος αγώνας εδώ. Αλλά ήταν δίπλα οι Τούρκοι, αμέσως το καταπνίγαν. Ήταν και οι Βούλγαροι από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, γιατί δεν τα αναφέρουν αυτά τα πράγματα τώρα? Πόσοι Έλληνες διωχτήκαν από τους Βουλγάρους κομιτατζίδες για αυτόν τον αγώνα τους? Δεν ήταν μόνο ο Παύλος Μελάς, ο οποίος πράγματα έκανε. Συγχρόνως υπήρχε και από εδώ. Ο Γονατάς, αυτοί όλοι μετά ήρθαν από εδώ, ήρθαν. Αυτοί από εδώ ξεκίνησαν σαν στρατιωτικοί. Ερχόταν σαν πράκτορες. Δεν τα αναφέρουν.
Στο επόμενο βιβλίο μου αυτά προσπαθώ να περάσω. Μετά την απελευθέρωση της πόλης. Πια, και μετά το 20 για το 45. Ας πάμε στην αρχή, ας πάμε στο 20, ας πάμε και στο όνομα, το καινούριο, έτσι. Μετά την έλευση και του βασιλέως Αλεξάνδρου του πρώτου, όπου τιμητικά ναι. Του αποδίδεται... Και εδώ υπάρχει μια αφιζήτηση. Από το 21, επίσημα. Ναι, και εδώ υπάρχει μια αφιζήτηση. Η πόλη, εγώ το βέβαια, με την απελευθέρωση, έχω τουλάχιστον μαρτυρίες ανθρώπων, παιδιών που, σαν πρόσκοποι που παρέστησαν και στην υποδοχή του βασιλιά του Αλεξάνδρου, αλλά και ήταν που σηκώσαν και τη σημαία, ο Φιμερέλης, Μανιάς και άλλοι, θυμούνται και μου είπαν ότι με την άφιξη του βασιλέως στο λιμάνι, όπου αποβάσκει, ο δήμαρχος της πόλης, όχι ο Αλτιναμάζης, ο δήμαρχος, ο Κλεμμένος, ο αδερφός του, λοιπόν, προσφωνώντας είπε προς τιμή σας μεγαλειότερη θα δώσουμε το όνομά σας στην πόλη. Γιατί με την απελευθέρωση γινόταν συζητήσεις. Δεν τους άρεσε να έχουν το τουρκικό όνομα, δεν δέχαζε. Και λέει το ότι ονομάσει και λέει Νεάπολη. Πράγματι σε μια συζήτηση ο Σαμοθράκης ο Αχιλλέας, ένας ιατροφιλόσοφος, έκανε μια πρόταση, λέει παιδιά, να την πούμε Νεάπολη, καινούργια πόλη. Αλλά αυτό πουθενά δεν ανεγράφει. Γιατί 14 Μαΐου απελευθερώθηκε η πόλη, 8 Ιουλίου ήρθε ο βασιλιάς και του είπαν ότι το όνομά σου. Mm-hmm. Η επίσημη ονομασία που προτάθηκε από την αρχή μετά στη διοίκηση της Αδριανούπολης, γιατί εκεί ήταν ο διοικητής Θράκης, ήταν Αλεξανδρούπολη. Προς τιμή του βασιλέως Αλεξάνδρου και έγινε το Σεπτέμβριο επίσημο η εφημερίδα της κυβερνήσεως, το Σεπτέμβριο του 21. Αλλάξαν όλα τα τοπονύμια. Και μάλιστα κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί συμπολίτες μας, ο δάσκαλος ο Σπανός, ο πρώτος δάσκαλος, τον οποίο του έχω δώσει ένα στενό δρομάκι κάπου και έναν ήλιο, γύριζε στα χωριά και προσπαθούσε να τους βρει ονόματα ελληνικά για να κάνουν. Παραδείγματος χάρη, ο Κυρκάς λεγόταν Κύρκα, κάπως έτσι. Και είπε να το πούμε Κυρκάς, το Δέριο κτλ. Έδινε ελληνικά ονόματα. Λοιπόν, και υπάρχει η εφημερίδα της κυβερνήσεως που όλα αυτά τα τουρκικά ονόματα τα έχει μετατρέψει αντίστοιχα σε ελληνικά. Αν πηγαίναμε λίγο πιο μακριά, μετά τη δεύτερη απελευθέρωση, ας το πούμε έτσι χοντρικά, 44 Σεπτέμβριο. Τι αρχίζει και γίνεται στην Αλεξανδρούπολη από τότε, λοιπόν, και έπειτα. Καταρχήν, υπόψη ότι οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι απελευθερώσαν πρώτα τη Θράκη. Από τη Δημότυχο φορές φύγαν και μετά από κάτω. Στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο ανέλαβε η λαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση του ΕΑΜΕΛΑΣ. Διορίσαν δήμαρχο εδώ ένα Κωνσταντινίδη Αρτοπιό κτλ. Διορίσαν ομαρχιακή αυτοδιοίκηση κτλ. Ώσπου να έρθουν οι αρχές. Όταν ήρθαν οι αρχές, έγινε ένα επεισόδιο, είχαμε κάποιους πυροβολισμούς, πέσχοντας, και αναλαμβάνουν πλέον το 1946, επανατοποθετείται δήμαρχος ο προπολεμικός Αλτιναμάζης, ο τελευταίος εκλεγμένος, που είχε, από το 25 συνέχεια εξηγεί. Πεθαίνει το 48, αλλά και ώσπου να γίνουν οι εκλογές το 51 που βγήκε ο Μαστράφης πλέον, η προσπάθεια όλων είναι να μπορέσουν να ξαναδώσουν ζωή στο λιμάνι, γιατί αρχίζει πλέον το σχέδιο Μάρσαλ να φτιάχνουν το λιμάνι, το τουβαράκι, να δώσουν μια μορφή την πόλη. Είχαμε την τύχη τότε και υπήρχε πολιτικός διοικητής Θράκης, ως υφυπουργός, ένας ντόπιος, ο Παπαθανάσης, πρώην βουλευτής, ο οποίος φρόντισε και ενέταξε το πρώτο έργο που ενέταξε για τη Θράκη, ήταν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Mm. Και αυτό αρχίσαν σιγά σιγά, είχε ξεκινήσει μεν πριν τον πόλεμο, αλλά ήταν στην επιφάνεια της θαλάσσης καμιά, από εκεί και πέρα. Οπότε με την κατασκευή του πρώτου του λιμανιού, του μικρού, έξω από το μικρό λιμενάκι που είχε βγει, αρχίσαν να έρχονται μεγαλύτερα καΐκια. Αρχίσαν να έρχονται και μότορση, τα σιδερένια αυτά πρώτα. Λοιπόν, αρχίσαν πλέον το εμπόριο. Αρχίσαν τα σιτηρά. Ήταν η πρώτη κίνηση. Σιδηρόδρομο σε λιμάνι. Μετά αρχίσαν γυρίζαν οι πρόσφυγες, ανοίγαν τα μαγαζά σιγά σιγά. Αρχίσαν δημόσιοι υπάλληλοι. Υπόψη το 1948 η Αλεξανδρούπολη είχε κέντρο νοσηλέκτρων στρατιωτικών. Είχε στρατό από τον κόσμο. Εκείνο όμως που φρέναρε πολύ την υπόθεση είναι πάλι ο Εμφύλιος. Mm. Η Αλεξανδρούπολη ήταν το σημείο στο οποίο μαζευόταν, γεμίζαν όλοι οι πρόσφυγες από τα χωριά, αδειάζαν, γιατί ο Εύρος είχε μεγάλη δράση το Εμφύλιο. Λοιπόν, λόγω του ότι ήταν ορεινός επάνω και οι αντάρτες είχαν, όπως λέγανε αντάρτες τότε,
τώρα το λένε Δημοκρατικό Στρατό, είχαν μέρη για να κρυφτούν κτλ. Και είχε δεχτεί πάρα πολύ κόσμο. Με αυτό θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, κύριε Ρουδουμποζάνη, και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις αμέσως. Να σας δηλώσω κάτι γι' αυτό. Θα επιστρέψουμε με αυτό. Ελάτε, τελειώστε το. Τελειώστε το τώρα. Πού είναι το πρώτο σχολείο, από εκεί όλη ήταν έκταση ανοιχτή, ήταν το παλιό αεροδρόμιο. Εκατοντάδες αντίσκηνα και τόλα από πρόσφυγες. Το καπρομάγαζο ήταν γεμάτο από πρόσφυγες. Ήταν από τα χωριά, ήταν ερχόταν γιατί φοβόντουσαν εκεί πέρα, γινόταν, παίρνουν τα παιδιά στο πεζομάζωμα ο Δημοκρατικός Στρατός. Τα άλλα τα παιδιά τα πέραν για τα σπίτια της Βασιλίσης, καταλαβαίνετε. Ναι. Και ήταν κάτι το χειρότερο όσοι το ζήσανε. Μάλιστα. Μέχρι λοιπόν, το 48-49 που είναι η μάχη του Μεταξάδων και τελείωσε εδώ. Με αυτό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά, εδώ παρέα με τον κύριο Θεόδωρο Ορδουμποζάνη, για να συνεχίσουμε την εξιστόρηση των πολύ σημαντικών γεγονότων που αφορούν στην πόλη που ζούμε σήμερα. Δικοί μας άνθρωποι, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, εδώ παρέα με τον κύριο Θεόδωρο Ορδουμποζάνη. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε ήδη από το πρώτο μέρος για την ιστορία της πόλης και φτάσαμε σε πολύ σημαντικά γεγονότα που μας πηγαίνουν μέχρι και την οριστική απελευθέρωσή της και το ξεκίνημα εκ νέου της ανάπτυξής της. Και σταματήσαμε εκεί όπου το λιμάνι και ο σιδηρόδρομος έπαιζαν και συνεχίζουν να παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο στην πόλη, ίσως, ας μου επιτραπεί καταχρηστικά να πω. Αλλά θέλω να το συνδέσουμε με το σήμερα. Και θέλω να συνδέσουμε με αυτό που μου είπατε στις διαφημίσεις. Ότι υπήρχε πάντα αυτός ο στόχος. Εδώ αυτή η πόλη δημιουργήθηκε ως επίνιο της ενδοχώρας από το Δούναβι και δόθηκε για να μπορεί να εξυπηρετεί το εμπόριο, τα σιτηρά κτλ. Τώρα, τελευταία χρόνια που μιλάμε για την πόλη, για τον Ευρωλυμένα κτλ., θυμάστε που λέγανε ότι θα είναι ο άξονας Αλεξανδρούπολης Σύσκης. Φυσικά. Δηλαδή, ξαναήρθε στην επικαιρότητα ότι αυτό το λιμάνι θα εξυπηρετήσει την ενδοχώρα, όχι μέχρι το Δούναβι που αρχικά λέγανε, αλλά ακόμη πιο πάνω στο Σύσκη. Ναι. Τώρα, βέβαια, έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο, αλλά πάλι έχει την ευρύτητα. Όπως λένε οι Αμερικανοί, το πήραν για να μπορούν να μπαίνουν μέσα προς την Ουκρανία κτλ. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι από την αρχή η πόλη αυτή είχε ένα κομβικό σημείο. Ήταν και τώρα και σήμερα ακόμη παίζει κομβικό ρόλο το λιμάνι της και ο σιδηρόδρομός της. Λοιπόν, απλούστατα τα γεγονότα όλα αυτά, οι ανακατάξεις, οι πόλεμοι κτλ. Και αργότερα και ο εμφύλιος, συνετέλεσαν ώστε να μεταφερθούν πολύ αργότερα. Τώρα, ας μου επιτραπεί να ρωτήσω το εξής. Άρα όλα αυτά τα οφείλουμε εν μέρη και στο Σουλτάνο. Κοιτάξτε να δείτε. Αν το δούμε από την αρχή, βεβαίως στο Σουλτάνο ή μάλλον στο νεαρό εκείνον Γάλλο που τον έχω στην αρχή, ο οποίος είπε όχι στην Ένο, εδώ θα γίνει. Εδώ σε αυτό το άγνωστο μέρος θα γίνει. Λοιπόν, διότι υπολόγισε ότι υπάρχει ο Εύρος, το Δέλτα που δεν μπορούσε να περάσει οδρομικά, ότι είναι ανοιχτό από το πέλαγος, μπορεί να γίνει πιο εύκολο το λιμάνι, γιατί η Θεσσαλονίκη θα συνδεθεί και εξυπηρετεί τον λόγο για τον οποίο θέλει να δω το λιμάνι, να ενέωσε την εδώ χώρα. Άρα λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε ήρωα, να του δώσουμε το όνομά του. Και φτάνουμε σιγά σιγά μέχρι το σήμερα με όλα αυτά τα γεγονότα και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ορδουμποζάνη, ποιοι άνθρωποι ξεχώρισαν στην ιστορία της πόλης, ποιες ήταν οι προσωπικότητες αλλά και οι οικογένειες από δημάρχους ο Αλτιναμάζης. Η οικογένεια Αλτιναμάζη, δεν είναι τυχαίο ότι πρωτοεξελέγει το 1925 δήμαρχος, και μέχρι το 48 το Μάρτιο που πέθανε, δεν είχε κανέναν αντίπαλο. Μάλιστα, οι αντίπαλοι του στις εκλογές πηγαίναν, του λέγανε να σου δώσουμε, λέει, και τους δικούς μας πάρτους, λέει, έτσι κι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε. Και ήταν αξιόλογοι και από την άλλη πλευρά. Ήταν οργανώσεις, ήταν και άλλοι κτλ. Έμποροι, σοβαροί άνθρωποι δεν είναι. Λοιπόν, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν να βγουν. Άρα, την πρώτη θέση από πλευρά την έχουν οι Μητροπολίτες μας. Λοιπόν, ο πρώτος Μητροπολίτης που ήρθε το. Καταρχήν, πλην του Γεωργιάδη που ήταν, όσοι ήταν στη Μητρόπολη, Μητροπολίτης Ένου, ο πρώτος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, ο Γερβάσιος, λένε ότι, και δείχνουν από παντού, ότι υπήρξε ένας πολύ
εργατικός άνθρωπος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον τόπο. Άρα και όλοι οι αργότεροι, οι Μητροπολίτες και ο Ακίμ Καβίρης κτλ. Είχαμε δηλαδή και μετά. Δεν είχαμε τους πολιτικούς μεταπολεμικά, αλλά είχαμε προπολεμικά, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφερόταν. Παπα Θανάση και άλλοι, μην είναι να μπω στην πολιτική. Κυρίως όμως η θέση της πόλης. Άρα η θέση είναι το κλειδί πάντα. Η θέση της πόλης. Λοιπόν, ξέρω και από τον πατέρα μου, αλλά παντού προπολεμικά αλλά και μεταπολεμικά, μεγάλο ήταν το εμπόριο από την Αλεξανδρούπολη με τα νησά του Αιγαίου μέχρι κάτω την, τη Σύρο. Λοιπόν, μέχρι Κυκλάδες δηλαδή σημερινές. Και να σας πω και κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε το υστέρο. Λένε την οικογένεια Φιμερέλη που ήταν με τους Ρώσους που ζητήσαν και έγινε το πρώτο σχέδιο της πόλης. Ξέρετε ότι η οικογένεια Φιμερέλη αργότερα βρέθηκε στη Σύρο να ορκίζεται δημότης. Γιατί? Που σημαίνει ότι υπήρχε επικοινωνία τα νησιά αυτά εδώ πέρα με τη θάλασσα. Λοιπόν, η Χίος, η Σάμος, όλα αυτά τα νησιά. Στην κατοχή, ένα μεγάλο μέρος, όχι μόνο στην κατοχή, και στην πρώτη προσφυγιά, το 13 και το 19, και στην κατοχή, ένα μεγάλο μέρος κατοίκων φύγαν στη Λίμνο. Μάλιστα, με τα πολεμικά τα τελευταία χρόνια κάποτε η Λίμνος, οι Λίμνοι θέλανε να υπάγονται στο νομό Εύρο και όχι στο νομό Λέσβου. Λοιπόν, γιατί γίνανε οι προσμίξεις, παντρευτήκαν, κάνανε, γνωριστήκαν. Λοιπόν, όλα αυτά συντελέσαν. Τρίτον, η Θράκη ποιο λιμάνι είχε. Το λιμάνι, ξέρετε, είναι το ανοιχτό, ναι. Ανοίγησε στον κόσμο. Όλη η Θράκη και την Αλεξανδρούπολη. Και η Καβάλα μετά από εκεί πέρα. Λοιπόν, όλα αυτά συντελέσαν στην πόλη αυτή. Ανθρώπος όμως, κοιτάξτε, πολύ μεγάλος εξεχωρούς δεν είχε. Είχε πολλούς προσωπικότητες. Προχτές πέθανε, θα το έχετε αντιληφθεί, μάθει, μια σύζουση πρώην υπουργού Αλεξανδροπολίτης που κάκησε. Ο Παπαδόπουλος ήταν από τους εξέχοντες. Ο πρώτος πλαστικός χειρουργός της Ελλάδος ήταν. Ο Κλής, πολλοί ήταν, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά είχε πάρα πολλούς οι οποίοι αγωνιζόταν. Και υπόψη προπολεμικά όλοι ήταν βενιζελικοί, σπάνια να βγουν από τους άλλους. Οι Τράκοι ήταν βενιζελικοί. Αργότερα βέβαια έρχεσαν οι ανακατάξεις. Να σας πω λίγο παραπέρα, στα κτίρια της πόλης. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν προλαβαίνουμε να ανοίξουμε και να κλείσουμε στο πλαίσιο αυτής εδώ της εκπομπής. Δεσμευθήκαμε όμως ότι θα το κάνουμε κάποια στιγμή και με φωτογραφίες. Αλλά αξίζει νομίζω τον κόπο έτσι να ξεχωρίσουμε μερικά. Καταρχήν, το πρώτο μεγάλο, κτίριο που έγινε, τα πρώτα μεγάλα, είναι ο Φάρος. Ασφαλώς. Έτσι, το 1880. Είναι το εργοστάσιο του αλευροβιομηχανίας του... ξεφεύγει το όνομα τώρα, το οποίο το 15 το καταστρέψανε, ήταν μαζί με το Αλατίνι το μεγαλύτερο εργοστάσιο στα Βαλκάνια. Αρχίζουν μετά, κυρίως το 1900, αρχές 1900, ο Σουλτάνος θέλει να μετατρέψει σε κέντρο στρατιωτικό, πολιτικό, εμπορικό την Αλεξανδρούπολη, το 12 και αρχίζουν χτίζονται πασαλίκια. Και η Ακαδημία ξεκίνησε να χτίζεται τότε. Έμεινε καλά για πει. Την προορίζαν άλλοι λένε για σχολή στρατιωτική και ναυτικό δοκίμιο και άλλοι λένε για γεωπονικό. Το δικαστήριο, το ταχυδρομείο, ο παιδικός σταθμός είναι και άλλα πολλά κτίρια που καταστραφήκαν χτίζονται εκείνη την εποχή. Άρα έχουμε επένδυση του δημοσίου σε δημόσια κτίματα και συγχρόνως έχουμε τις κατοικίες, τις διόρροφες με τις αυλές τις μεγάλες, οι οποίες καταστράφηκαν όλες. Έχει την τύχη να έχει ένα όμορφο ηρεμοτομικό σχέδιο και το πρώτο το ρωσικό που είναι από το κεντρικό δρόμο της θάλασσας και μετά η επέκτασή της. Λοιπόν, μια ανοιχτή πόλη και έχει πολλά, έχει εκκλησίες όλο το δωμάτιο, έχει σχολεία, είχε τα προξενία. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά έχουν καταστραφεί και πολύ λίγα σώζονται. Γιατί κύριε Ορδουμποζάνη, ήταν αποτελέσματα των ιστορικών γεγονότων, όπως ας πούμε και οι βομβαρδισμοί το 15 που έγιναν από τις συμμαχικές δυνάμεις, ήταν και άλλα γεγονότα. Για τους Μήλους Πρωτόπαπα, η περίφημη Μήλη Πρωτόπαπα. Λοιπόν, καταρχήν, κάποια κτίρια όπως το Πασαλίκι, κυρίως το Πασαλίκι,
Θέλαν χρήματα για να παλώσει. Οι καταστάσεις ήταν δύσκολες. Ναι. Μετά τον εφήλιο, οι δήμαρχοι, θυμάμαι ο Μιχαήλου, γιατί τον πρόλαβα όταν ήμουν στο δικηγορικό σύλλογο και ερχόταν σαν δήμαρχος πάλι. Λοιπόν, και έλεγε, δεν έχω λεφτά να το φτιάξω. Θέλω να το γκρεμίσω. Θα το γκρεμίσω εγώ, αλλά θα το φτιάξω στη θέση, θα βρω μια εταιρεία να φτιάξει ένα ξενοδοχείο μεγάλο, σαν το Πασαλίκι, γιατί αυτό είναι ο πλούτος μας. Έφτιαξε έτσι το Εγνατία, αυτός ο δήμαρχος, το έφτιαξε, το έδωσε σε κάποιο επιχειρηματία να φτιάξει. Λοιπόν, ο στρατός κατέστρεψε πολλά πράγματα. Κατέστρεψε τη στρατιωτική λέσχη, ήταν ένα υπέροχο κτίριο, ξύλινο, σαν το Πασαλίκι. Το πήρε ο στρατός, το γκρεμίσα. Το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο, το γαλλικό νοσοκομείο, το κάνανε το σχολείο. Πολλά κτίρια. Και επίσης άργησε το κράτος, δεν είχε λεφτά, να αρχίσει να κάνει διατηρητέα. Το διατηρητέο θέλει λεφτά. Σίγουρα. Υπάρχει σήμερα ένα οικόπεδο, το οποίο δεν χτίζεται, διότι ήταν ένα σπίτι το οποίο είχε κηρυχτεί διατηρητέο, πήγαν να το γκρεμίσουν, να το χτίσουν και σταματήσαν. Δηλαδή, το να εξασφαλίσει τον πλούτο σου, τον αρχιτεκτονικό, θέλει χρήματα να χρηματοδοτήσει. Είχαμε άλλα προβλήματα. Η δεκαετία του 50 και του 60 ήταν οι δεκαετίες δύο, οι οποίες ήσαν όρθωση να κάνουν δουλειές, να ξαναβγούμε από τη φτώχεια, σχόλια. Πετύχαμε άλλα πράγματα. Πετύχαμε πανεπιστήμια, πετύχαμε αυτά, πετύχαμε τον νευρολυμένο. Αυτό το άφησα στην πάντα. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Απόδειξε ότι αφήσανε τις αποθήκες του λιμένου και γκρεμιστήκαν. Και τρέχουν τώρα να τις ξαναφτιάξουν. Γκρεμίστηκε η μία και δεν τρεις γκρεμιστήκαν, τώρα δεν θα φτιάξουν. Σωστά, ενώ μπορούσαν να διατηρήσουν ρόλες. Πώς είναι η εικόνα της πόλης σήμερα, να ρωτήσω την άποψή σας, που έχετε δει τόσες πολλές φωτογραφίες, που έχετε τόσες γνώσεις. Έρχεται, για ένα ξένο που έρχεται, είναι όμορφη, ωραία, ανοιχτή κτλ. Αν δεν γνωρίζει αυτά που ξέρει. Για ένα που έχει ζήσει την Αλεξανδρούπολη, όπως εγώ, από μικρός, μεγάλος, μέσα κτλ. Περνάω από γειτονιές και δακρύζω. Mm. Μεγάλωσα πίσω από το Φάρο, όπου το σπίτι μου ήταν ισόγειο. Όλα ήταν ισόγεια, εκτός ένα-δυο του γανώσει, ένα ωραίο ήταν διόρροφο κτλ. Δύο-τρία ήταν τα διόρροφα λοιπόν. Με αυλές, με λουλούδια. Περνάς σήμερα, βλέπεις πεζοδρόμιο, τσιμέντο, καφετέριες κτλ. Δηλαδή, για ένα ξένο όμως είναι ανοιχτή πόλη. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα, δεν ξέρω να σας βρω να διαβάσω πώς έγινε ο παραλιακός δρόμος. Ναι, λοιπόν, αξίζει να σας τον βρω, να σας το διαβάσω. Για ένα ξένο όμως είναι ανοιχτή πόλη. Έτσι. Είναι πολύ ανοιχτή πόλη και όμορφη πόλη. Δεν έχει όμως το ρομαντισμό που είχαν άλλες πόλεις, που είχε παλιά. Που ήταν μια ρομαντική πόλη με τα λουλούδια κτλ. Λοιπόν, 15 Φεβρουαρίου του 1966 ο Δήμος, στα πλαίσια της παραπάνω επέκτασης κτλ., αποφασίζει να αλλάξει το σχέδιο πόλης. Για το έργο αυτό επέδειξε ζωρό ενδιαφέρον ο Υπουργός Δημοσίων Έργων της Ένωσης Κέντρου Στυλιανός Χούτας όταν επισκέφθηκε την πόλη. Με το χαρακτηρισμό αυτού του δρόμου, του παραλιακού, ο οποίος ήταν ένα στενό χωματόδοσμο από την Απολωνιάδα και δεν υπήρχε ο δρόμος μεταξύ Εγνατίας και Γηπέδου, ήταν πευκόνας όλο. Μάλιστα. Και υπήρχε και το. Λοιπόν, με το χαρακτηρισμό αυτού του δρόμου ως παρακαπτηρίου της κεντρικής λεωφόρου, προκειμένου να υπέρθει μεγάλη αποσυφόρηση του κέντρου της πόλης, αλλά και, ακούστε, με τη χρήση της νέας παραλιακής λεωφόρου ως παρακαπτηρίου δρόμου θα δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη ή τον διερχόμενο της πόλης να απολαμβάνει το ρώτατο θέαμα του αναπεπταμένου παραλιακού ορίζοντα. Καταλαβαίνετε, αυτό έγινε έτσι, το 65. Μάλιστα. Μέχρι το 65 η Απολωνιά ήταν στο σοκάκι ήταν. Και μικρά σπιτάκια τα προσφυγικά. Βέβαια, έγινε ωραίος δρόμος, παραλιακός, σύγχρονος. Χάθηκε η γραφικότητα. Χάθηκε η απλότητα. Χάθηκε, όχι μόνο εδώ, πάλι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι εδώ στο κέντρο, είμαστε πίσω από το Φάρο. Θυμάμαι τη μητέρα μου και άλλους γειτόνες, τα βράδια βγάζαν τα καρεκλάκια τους εκεί και συζητούσαν και πήραν τον καφέ τους κτλ. Αυτό έχει μια γραφικότητα, έχει μια επικοινωνία. Σήμερα κλειστήκαμε στις πολυκατοικίες. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν διατηρηθεί με κάποιο τρόπο. Εντάξει, σίγουρα με το σύγχρονο τους στοιχείο, αλλά να θυμίζουν πολύ στο τότε. Στο εξωτερικό, κάνουν κάποια κομμάτια των παλαιών πόλων, τα κρατήσαν αυτούσια και δίπλα δημιουργήσαν την καινούργια. Τις καινούργιες πόλεις. Μπορούσαν κάποια κομμάτια να τα κρατήσουν αυτούς. Η παλιά Ξάφη. Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Να το παράδειγμα. Και ένα πολύ κοντινό παράδειγμα. Έτυχε έναν δήμαρχο με όραμα και κάποιους αρχιτέκτονες που είπαν το δήμαρχο να τρέξουμε να βγάλουμε προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην αρχή, από ό,τι ξέρω, ο Δήμαρχος αντιδρούσε, γιατί σου λέει θα φωνάζουν. Κάποια στιγμή όμως, σήμερα η Ξάνθη έχει πλούτο. Η παλιά Ξάνθη έχει τις γιορτές, έχει τα κέντρα, έχει αυτά, πέραν τους άλλους. Δηλαδή θέλει φαντασία. Χρήματα βρίσκονται. Πολλά χρήματα μπορεί να βρεθούν. Θέλει φαντασία. Λέτε. Αυτό είναι που στερούμαστε. Να σας πω, ξεκινήσαν τα αυθεστήρια. Και που στερούνται οι άρχοντες. Ξεκινήσανε τα αυθεστήρια. Την πρώτη χρονιά της επταετίας της Χούντας. Λοιπόν, ήταν ωραία εκδήλωση. Αντί όμως αργήσανε πολύ, 5-6 χρόνια, να την επεκτείνουν και αρχίσαν πλέον, ήταν εποχή που αρχίσαν να πέφτουν οι μονοκατοικίες, γίνονται πολυκατοικίες, κάνουν τα και αυλές. Και αντί να βρούνε συγχρόνως, την τελευταία χρονιά είπαν θα κάνουν οργανισμό για να επεκτείνουν τις εκδηλώσεις κτλ. Έπεσε η Χούντα, σταματήσαν. Δηλαδή, η Ξάνθη από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε. Θα κάνουμε αυτό, δεν το άφησε να δούμε πώς θα πάει κτλ. Σωστά. Άρα χρειάζεται και πυγμή. Θέλει και πυγμή, θέλει φαντασία. Θέλει φαντασία, εγώ αυτό πιστεύω. Και δεύτερον, θέλει αγάπη. Έτσι. Όταν υπήρχε και το άλλο, γιατί έγινε πολυκατοικίες. Χρόνια, το ζείτε κι εσείς, η Αλεξανδρούπολη ήταν με τους Τούρκους κτλ. Λέγανε θα σας στείλω εξορία, το ξέρετε, στον Εύρο κτλ. Στον Σοφλή και σε κινηματογραφική ταινία, θα σας στείλω εξορία στο Σοφλή, του λέγανε. Λοιπόν, ή κάτι. Συνεχίζει ακόμη αυτό το ανέκδοτο με τον Εύρο. Οι δημόσιοι πάλι κύριο, όταν βγαίναν στη σύνταξη, λοιπόν, στέλναν τα παιδιά τους κάτω να σπουδάσουν, δίναν αντιπαροχιάρχεται. Το σπιτάκι στο όμορφο εδώ πέρα με το οικόπεδο, παίρναν δυο διαμερίσματα κάτω, σπουδάζαν και το παιδί και εμένα κάτω. Αγανακτήσα μια ζωή, να λέμε τους Τούρκους με τους Τούρκους. Και φύγανε, οι ντόπιοι πολλοί φύγανε. Εν τον αρχή, από την άλλη πλευρά, από την ενδοχώρα, δουλεύα στη Γερμανία παιδεία στην Αλεξανδρούπολη, αλλίωσε ο πληθυσμός την νοοτροπία και την αγάπη αυτή της πόλης. Όχι ότι δεν την αγαπούν την πόλη, αλλά ήρθανε προς σαν πρόσφυγες, ας το πούμε έτσι. Αυτοί είναι εσωτερικοί πρόσφυγες. Δεν ήρθαν σαν τους πρώτους πρόσφυγες που ενσωματώθηκαν με τους παλιούς κάτοικους. Άρα σήμερα ο πληθυσμός της πόλης είναι και πάλι όπως πάντα ένα κράμα. Μεγάλο το οποίο κράμα. Μέσα στο οποίο μάλλον δεν υπάρχουν και αμυγείς Αλεξανδροπολίτες, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη συζήτηση. Έχουν λιγοστέψει πολύ. Υπάρχουν, αλλά έχουν λιγοστέψει πολύ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθανε οι πρώτοι κάτοικοι, είπαμε, ήταν οι Αρμενέοι. Ήρθαν και το 22 και ήρθαν και κάποιοι άλλοι με τις προσφυγές και από αυτούς. Ναι. Το 48 φύγαν πάρα πολλοί στην Αρμενία όταν έγινε επίσημο κράτος. Ναι. Ξαναήρθαν το 92. Δηλαδή, παλινοστούντες. Ως παλινοστούντες. Ναι. Έχουμε δηλαδή συνεχείς ανακατατάξεις πληθυσμιακές. Το ίδιο επίσης. Ερχόταν από την Ανατολική Θράκη με το 22, ήρθαν εδώ πέρα στα χωριά. Ήρθαν οι πόντοι κτλ. Έγινε μια διαδικασία. Αυτοί γίνανε ένα μείγμα. Ξαφνικά μετά το 70 αρχίζουν να έρχονται επαιδείων όλοι αυτοί του Βορείου Εύρωπη που ήταν στη Γερμανία. Τα λεφτά τους εδώ και ξαφνικά μαζικά άρχισαν να έρχονται αυτοί και τα παιδιά τους να ανοίγουν δουλειές κτλ. Δεν προλάβανε να ενωθούν, να γίνουν ένα κράμα με τους ντόπιους. Οι ντόπιοι αρχίσαν να φεύγουν, σας είπα, πήγαιναν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Πάμε σε αυτό που ετοιμάζεται από εδώ και πέρα τώρα. Το οποίο έχει χαρακτήρα μυθιστορηματικό. Περισσότερο με το στίγμα της τοπικής ιστορίας πάντα, κύριε Ορδουμποζάνη, αλλά ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Έχω γράψει και τα 4 βιβλία που έχω βγάλει. Κυρίως αναφέρονται στη φωτογραφία. Έχω και το συναισθηματικό μέσα, έχω και το κείμενο. Λοιπόν, αλλά η ιστορία της Θράκης μου κάνει παραπονιέμαι, δεν την ξέρουν. Σας είπα το παράδειγμα της Σιμωνής Κωνσταντίνου και Ελένης που έγινε ορκομοσία των Θρακών που δεν το βρίσκω στα σχολικά βιβλία. Έγινε ορκομοσία αγωνιστών. Τι παραπάνω έγινε στην Αγία Λαύρα, ας πούμε, ότι έγινε εκεί πέρα, που δεν έγινε, μπας πτώση. Λοιπόν, αποφάσισα λοιπόν να γράψω αυτή τη φορά και το έχω τελειώσει, το έχω στη διέκδοση, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το. Έχουμε 2-3 τίτλους, πώς θα μπει ο τίτλος, το οποίο αφορά μια οικογένεια η οποία γυρίζει από το Βόρειο Εύρο, από τις αρχές του αιώνα, μέχρι το 1980, πώς περιπλανιέται μέσα στη Θράκη και συγχρόνως ζει την ιστορία της Θράκης. Ζει την βουλγαρική κατοχή, ζει την απελευθέρωση της Ξάνθης, την απελευθέρωση του Δεδέγα, ζει την εποχή του Μεσοπολέμου, της ανακατάξησης, ζει την εποχή του Σκρά που πήγαν και να πολεμήσουν, ζει τα οχυρωματικά έργα που κάνανε πάνω στην
στον Ιφαίο και τα λοιπά, μέταξα την γερμανική κατοχή και βουλγαρική κατοχή, την απελευθέρωση των Εφήλιων, μέχρι το περίπου το 1980 που το τελειώνει εκεί πέρα. Ουσιαστικά μέσα από την ιστορία αυτής της οικογένειας περιγράφει την ιστορία της Θράκης. Πιστεύω ότι τουλάχιστον ο εκδότης που ανέλαβε να το εκδώσει έκανε καλές κριτικές, αλλά φτάνει τόσες φωτογραφίες. Να μάθουμε και την ιστορία μας. Με έναν τρόπο που θα μας ταξιδέψει, έτσι ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, κυρίως γι' αυτό θέλω, δηλαδή ζώντας την ζωή αυτής της οικογένειας, παθιάζοντας και τα λοιπά όλα αυτά, με τους έρωτες, με τους γάμους, με τους θανάτους, με όλα αυτά κτλ. Είναι ουσιαστικά η ιστορία της Θράκης. Πώς μπήκαν οι Γερμανοί. Μάλιστα, βρήκα και το όνομα, ψάχνοντας, στην απελευθέρωση της Ξάνθης, ο Ζιβρακάκης έδωσε εντολή, το βάζουμε στο, σαν αλλιώς, ότι ο πρώτος που θα κατεβεί στην Ξάνθη, στην απελευθέρωση που μπήκε ο στρατός το 19, ο ελληνικός στρατός, θα είναι ένας αθυπολογός μηχανικού ξαφιώτης. Έδωσε δηλαδή, δεν κατέβηκε ο ίδιος πρώτος. Κατέβασε ένα ξαφιώτη που να δώσει άλλη σημασία στην εισαγωγή του είσοδου στρατού στην Ξάνθη. Έψαξα να βρω τέτοια κομμάτια πολλά. Πώς να κλείσουμε τώρα την απόψινή εκπομπή. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την Αλεξανδρούπολη σε μια δεκαετία ίσως από τώρα ή πώς θα θέλατε να τη δείτε. Κοιτάξτε, η Αλεξανδρούπολη έχει σχέση πάλι με το λιμάνι. Εάν πράγματι δουλέψει σαν ευρωλιμένα στο λιμάνι, θα αναπτυχθεί. Αν γίνουν και τα δίκτυα αυτά, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που λένε και τα λοιπά, σαν προστιακό ναι. κτλ. Λοιπόν, θα ήδη επεκτείνεται η πόλη. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να σταθεί στα πόλη, γιατί ένα λιμάνι δεν φτάνει για μια μεγάλη πόλη. Αν μπορέσει να δημιουργήσει βιομηχανίες και άλλα κέντρα. Και το Πανεπιστήμιο το έχει και τους δρόμους έχει, αεροδρόμιο έχει, λιμάνι έχει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει μια πολύ μεγάλη πόλη. Εκείνο που της λείπει είναι η οικονομική ανάπτυξη. Τη βλέπω δηλαδή, έλεγα προχθές συζητώντας με κάποιον γνωστό μου, λέω αν ξυπνήσουν από το τάφο οι γονείς μας και αυτούν θα πούν σε ποια πόλη βρισκόμαστε, δεν θα τη γνωρίσουν. Το ίδιο πιστεύω και εμείς μετά από 20 χρόνια, αν μπορέσουν και δημιουργήσουν και τα οικονομικά στοιχεία που, για να έχει δουλειές ο κόσμος. Γιατί δυστυχώς είναι πόλη κυρίως δημοσίων υπαλλήλων. Πάντως αυτό που είναι ένα πολύ σημαντικό προαπαιτούμενο, θα εξασφάλιζε την ανάπτυξη της πόλης, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, το έχει και ανάγκη η περιοχή και το έχει και ανάγκη και η χώρα να ξεφύγει λίγο από το συγκεντρωτισμό των μεγάλων κοιτάξτε κέντρων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν εξαρτάται, εξαρτάται από κάτω. Mm. Το αθηναϊκό κράτος, όπως το λέω εγώ, έτσι. Ναι. Ακόμη και η Θεσσαλονίκη στενάζει κάτω από αυτό το αθηναϊκό κράτος, που είναι με μεγαλόπολη ως εκατομμύριο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει η αποκέντρωση των πάντων, δηλαδή η Αλεξανδρούπολη μπορούσε να ήταν το λιμάνι τόσα χρόνια. Ακούμε ευρωλιμένα, τώρα κάτι αρχίζει και πάλι λόγω των Αμερικανών. Έτσι, ναι. δεν έχουμε δει ακόμη τη μεγάλη ανάπτυξη. Λοιπόν, χρόνια ακούμε για το σιδηρόδρομο Αλεξανδρούπολη Μπουργκάς και τώρα δεν δημοπρατούνται. Πρέπει να γίνουν αυτές οι μεγάλες υποδομές που να φέρουν. Παλιά η Αλεξανδρούπολη ήταν το κέντρο τη βιομηχανία των αλεύρων. Λοιπόν, Αλεξανδρούπολη και Εβεδέγας και Λατίνη. Ναι. Λοιπόν, είναι ο Σιτοβολώνας. Τώρα δεν είναι ο Σιτοβολώνας. Γιατί ο κόσμος έχει φύγει από αυτά τα πράγματα, δεν συμφέρουν κτλ. Έχει εγκαταληφθεί ο Βόρειος Εύρος επάνω. Πολύ σημαντικό. Τα χωράφια είναι. Λοιπόν, ο πλούτος από πού θα βγει. Που απασχολεί, στεναχωρεί, λένε συζητείτε. Ο τουρισμός πόσο θα φέρει. Δεν είμαστε μια τουριστική. Αν δεν έχεις παραγωγή, εγώ πιστεύω, αν δεν έχεις δική σου παραγωγή, δεν μπορείς να προσδοκάς μεγάλο πλούτο. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, κύριε Ορδουμποζάνη, ασφαλώς να σας αφήσω να κλείσετε και με το δικό σας συμπέρασμα και με το δικό σας μήνυμα για τους νέους σήμερα. Σίγουρα πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε την ιστορία μας και πώς βλέπετε την νέα γενιά μέσα στον χρόνο. Έχω εμπιστοσύνη στη νέα γενιά, είναι πολύ καλή, πολύ καλύτερη από εμάς. Δυστυχώς την έχουμε παραμελήσει στην ανεργία, τους δίνουμε πτυχία γνώσης, αλλά δεν τους δίνουμε εργασία και χάνουμε όλα τα μυαλά. Στο εσωτερικό. Είχα την κόρη μου, η οποία διδακτορικά και τα λοιπά μας πέθανε, αλλά έχω το γιο μου, ο οποίος με διδακτορικό δεν είναι δουλειά. Και όχι τυχαία δουλειά. Δηλαδή,
δεν έχει το δική μου τη δουλειά. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός με δεκτορικό ενεργειακός μηχανικός. Σταχτά. Σύγχρονη. Δεν έχει. Δεν έχει. Άμα δεν έχει παραγωγή να παράγει ο κόσμος εδώ πέρα να βγάζει πλούτο, δεν μπορεί να πιάνει. Ο νέος τι θα κάνει. Ο νέος σπουδάζει σήμερα. Ναι. Και πόσο θα γίνει, ξέρω, παραγωγή σύγχρονη. Ναι, αλλά τα κεφάλαια δεν υπάρχουν. Παλιά θυμάμαι να σας πω ένα γελάς. Δούλευα πετσιρικά στο καλοκαίρι, πηγαίναμε να βγάλουμε λεφτά για να τα δίσκουμε. Ξεφορτώναμε δεκάδες βαγόνια με πεπόνια στο λιμάνι, χέρι-χέρι τα, για τα νησά. Έρχονταν από το Τυχερό, από τον Πέμπλο, βαγόνια με πεπόνια. Πού είναι τότε. Τώρα φέρουμε από άλλα κράτη πεπόνια. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί. Σκόρδα, από παλού φέρουμε, σάγουδι, πάνε η βίσα. Λοιπόν, ναι. Κρασά. Είχαμε, ο Εύρος ήταν πρώτος. Οι Γάλλοι είχαν τεράστιες ποσότητες κρασών βγάζανε στο σουφλί και με το σιδηρόδρομο της ένας στη Γαλλία. Πού είναι και αυτά τώρα. Λοιπόν, θέλει παραγωγή. Και οι νέοι με τις σύγχρονες αντιλήψεις, σύγχρονες μεθόδους μπορούν να βγάλουν. Αλλά έχει. Το δικό σας μήνυμα ίσως θέλω για το κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής. Το μόνο που μπορώ να πω σήμερα στους συμπολίτες μου να αγαπούν αυτή την πόλη. Για να τους αγαπήσει και αυτή. Σημαντικό προαπαιτούμενο, έτσι, για την ανάπτυξη. Να αγαπήσει αυτή την πόλη, να τη σεβαστούν πρώτα απ' όλα, έτσι. Και από εκεί πέρα, ας το σκεφτούν λίγο παραπάνω και αυτοί που τη δικούν αυτή την πόλη, επειδή θέλει μια πιο μεγάλη ευαισθησία για την χώρα. Αυτό θα το πω με λύπη μου, λύπη η μεγάλη ευαισθησία και αγάπη για αυτή την πόλη. Δηλαδή, αντί να κάνεις παρεμβάσεις εδώ και εκεί, να κάνεις κάτι ολοκληρωμένο. Και ας αργήσει να γίνει. Όταν το 1980, πότε ήταν, ο τότε ο Δήμαρχος Σουλακάκης είχε πει θα κάνω ένα υδροταμιευτήρα να μην διψάσει ποτέ η Αλεξανδρούπολη, τον κοροϊδεύαν όλοι. Έγινε όμως, είχε όραμα. Έτσι. Και η Αλεξανδρούπολη για 50 χρόνια δεν πρόκειται να διψάσει. Όταν ήρθε ο υπουργός και είπε να ανοίξει από την παραλία ο δρόμος αυτός για να περνάει ο σκέπτης πέρα της αποσυφόρησης να βλέπει αυτό το όμορφο τοπίο, το σκεφτόταν αλλιώς. Έγινε. Και πόσα ακόμη πρέπει να γίνουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάπου εδώ έχουμε τελειώσει για την απόψινή μας συζήτηση. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό. Και πολύ μεγάλη τιμή και αναμένω να εκδοθεί και το επόμενο βιβλίο με το διαφορετικό χαρακτήρα για να έχουμε άλλη μια ευκαιρία για συζήτηση. Να μπορέσουμε να δούμε και σε κάποια άλλη φάση και όλες αυτές τις φωτογραφίες και να τις εξηγήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε και ειδικές εκπομπές. Παραδείγματος χάρη, τα κτίρια μιλούν. Μια εκπομπή για το Πασαλίκι. Να, μια ιδέα να την ακούσει η διοίκηση, λοιπόν. Μια εκπομπή, ξέρω εγώ, οι εκκλησίες της πόλης. Μια εκπομπή, τα σχολεία της πόλης. Μια εκπομπή, τα προξενία κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο η πρόξη, είναι τα κτίρια, είναι η ιστορία τους κτλ. Τι αντιπροσωπεύουν. Μπορούν να γίνουν πολλές συμβολές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ορδουμποζάνη, που ήσασταν απόψε κοντά μας. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, με αυτή την πολύτιμη παρέα του κυρίου Ορδουμποζάνη, θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν μέχρι αυτήν την ώρα κοντά μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.